Ορλάωθια και δίνωχη της οπαδής και διαδόχης αυτών, της μη ομολογούς διότι το λάμψαν από το Κυρίου εκ της θείας αυτού μεταμορφώσεως φως, είναι άχρηστο και φυσική χάρη και έλαψη και ενέργεια έχει έστω ανάθεμα. Εξαιτίας της εξάπλωσης των Οθωμανών τον ύστερο 13ο αιώνα, αναγκάστηκε να μετακινηθεί από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας στην Κωνσταντινούπολη. Το ακτινοβόλο χριστιανικό ήθος του Κωνσταντίνου Παλαμά τον οδήγησε στη θέση του συγκλητικού, παιδαγωγού και προσωπικού συμβούλου του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Παλαιολόγου του Δευτέρου. Την ώρα των συνεδριάσεων της συγκλήτου, ο Κωνσταντίνος Παλαμάς προκαλούσε το θαυμασμό του αυτοκράτορα, καθώς βυθιζόταν στην προσευχή και τις νοερές θεωρίες. Ο Κωνσταντίνος Παλαμάς με τη σεμνή σύζυγό του Καλονή έκαμαν 6 παιδιά. Το ένα πέθανε μικρό, και όταν οι άλλοι θρηνούσαν το χαμό του, ο Κωνσταντίνος ανέπεμπε ευχαριστίες στο Θεό. Έκαμε ακόμη 2 κόρες, την Επίχαρη και τη Θεοδότη, και 3 γιους, τον Θεοδόσιο, τον Μακάριο και στα 1296 τον Γρηγόριο. Η παρησία του Κωνσταντίνου στο Θεό ήταν τέτοια που κανένα αίτημά του δεν απορρίπτονταν. Ακόμα και όταν μέσα στη βάρκα διαπιστώσαν πως δεν είχαν πάρει τρόφιμα για το μοναστήρι που πήγαιναν, ο Κωνσταντίνος έβαλε το χέρι στη θάλασσα και πιάσε ένα τεράστιο λάβρακα λέγοντας για το θαύμα: «Ιδού η τράπεζα που ετοίμασε ο Χριστός». Μεσήλικας ο Κωνσταντίνος προαισθάνθηκε το τέλος του και ζήτησε να καρεί μοναχός στο σπίτι του. Οπότε και ονομάστηκε Κωνσταντίος. Προς την ερχομένη ορφάνια, η Καλονή πρότεινε στο σύζυγό της να ζητήσει την κηδεμονία του αυτοκράτορα για τα παιδιά τους. Εκείνος θα της απαντήσει: «Δεν αφήνω τα παιδιά μου στους επίγειους βασιλάδες, αλλά στην κηδεμονία της δέσποινας, της μητέρας του βασιλιά των ουρανών, που την βλέπω τώρα μπροστά μου». Το 1303 ο Γρηγόριος σε ηλικία 7 ετών χάνει τον πατέρα του. Ο αυτοκράτορας, βλέποντας τα παιδιά του Κωνσταντίνου, έλεγε: «Να τα παιδιά του Αγίου», ενώ φρόντισε να λάβουν εξαιρετική μόρφωση. Ακούγοντας τις ρητορεύσεις του Γρηγορίου, αναφωνούσε, και ο Αριστοτέλης αν τον άκουγε θα τον επενούσε. Ο Γρηγόριος είχε το μυστικό της πρωτιάς του στις μετάνοιες που έκανε μπρος στην εικόνα της Παναγίας, ζητώντας βοήθεια. Ο δάσκαλος που τον επηρέασε περισσότερο ήταν ο μετέπειτα Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, αγιορείτης μοναχός Θεόληπτος. Τα συγγράμματά του «Λόγοι περί μοναδικού επαγγέλματος», «Εγκόμια στο μοναχισμό», ο Γρηγόριος και τα αδέρφια του διάβαζαν με πόθο ότι «Ο νους αποσκόμενος από τις εξωτερικές ασχολίες
και συναγωνούς εντός της καρδίας, κατορθώνει να ανέρχεται στη γνώση του Θεού. Το φθινόπωρο του 1316, οι τρεις νεαροί παλαμάδες, Γρηγόριος, Θεοδόσιος και Μακάριος, αναχώρησαν από τη βασιλεύουσα αδιαφορώντας για τις δελεαστικές προτάσεις του αυτοκράτορα και πορευθήκαν για το Άγιον Όρος. Στάθμευσαν να παραχυμάσουν στο Παπίκιον Όρος της Θράκης. Ο 20χρονος Γρηγόριος εξέπληξε τους αιρετικούς μαρκιονιστές μοναχούς της περιοχής ώστε πολλοί να μετανοήσουν. Κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να τους δηλητηριάσουν. Φτάνοντας τον Άθωνα και στην περιοχή του Βατοπεδίου, ο Γρηγόριος Παλαμάς υποτάχθηκε στον Άγιο Νικόδημο τον Ησυχαστή, από τον οποίον εκάρη μοναχός το 1317. Απέκτησε εκεί τη συνήθεια να εκλιπαρεί με δάκρυα την Θεοτόκο. «Πότης όμορφος πρώτος, πότης όμορφος πρώτος». Ασταμάτητα, ατελείωτα, αδιάκοπα, βαθύς ο λόγος. Ακόρεστη η επιθυμία του νεαρού Παλαμά για θείο φως. Κι άξαφνα βλέπει μπροστά του να στέκεται ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, ολοζώντανος, επιβλητικός, και να του λέγει: «Η υπεραγία Θεοτόκος ρωτάει, Γρηγόρια, γιατί τη φωνάζεις νύχτα και ημέρα να σε βοηθήσει». Ο νεαρός μοναχός, σκύβοντας τη γη, μέμφεται του εαυτού του: «Άνθρωπος μέσα στα πάθη όπως εγώ, τι άλλο να ζητήσει». Το υψηλός Ευαγγελιστής θα πει: «Εκείνη και εγώ θα σου είμαστε βοηθοί». Και ο Γρηγόριος, με την ακόρεστη δίψα για φωτισμό, τολμά να ρωτήσει: «Θα με βοηθήσετε σε αυτή τη ζωή ή στην άλλη». «Και σε αυτή και στην άλλη», απαντά ο Θεολόγος. Ο Γρηγόριος, μετά την κοίμηση του γέροντά του, πήγε στη Μεγίστη Λαύρα. Από ησυχαστής έγινε κοινοβιάτης, αναλαμβάνοντας το διακόνημα του τραπεζάρι. 3 χρόνια μετά μετακινείται στην ησυχαστικότερη περιοχή του Όρους, την έρημο της Προβάτας, γνωστή τότε ως Σκήτη της Γλωσσίας. Εκεί μαθήτευσε στο τελειότερο πνευματικό υλικό του ησυχασμού, στον Νικηφόρο των Εξιταλών, τον Ηλία τον Σελιώτη, τον Κάλιστο τον Καταφυγιώτη. Εκεί έλαβε και τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 2 χρόνια μετά, ληστρικές επιδρομές τον ανάγκασαν μαζί με τους αδερφούς και τους μαθητές του να φύγει για τα Ιεροσόλυμα. Σταθμεύοντας στη Θεσσαλονίκη, ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Δημήτριος τον πληροφόρησε σε όραμα πως έχει εντολή από τον Βασιλέα των Ουρανών να τον κρατήσει εκεί. Και ο Γρηγόριος παραμένει εκεί και λαμβάνει την ιεροσύνη. Ο ησυχασμός που είχε βιώσει ο Άγιος δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στην πόλη. Έμαθε πως πολύ κοντά, σε απόσταση μιας ημέρας, βρίσκεται η περιβόητος μικρή Ιερουσαλήμ, η Βέρεια, και λίγο μακρύτερά της βρίσκεται η ένδοξη σκήτη της Βέρειας, η αρχαιότερη μοναστική κοινότητα της Ελλάδας, το φροντιστήριο των ησυχαστών, προς την οποία έτρεξε με χαρά για να συναντηθεί με ομόψυχους ασκητές και οσίους. Ήταν το 1325 όταν ο 30χρονος Γρηγόριος και οι μαθητές του εγκαταδίωσαν στη σκήτη της Βέρειας, όπου κατά τον βιογράφο του Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο έκτισαν καλύβες και απομονώθηκαν έγκλειστοι
όλες τις μέρες της εβδομάδας. Το βράδυ του Σαββάτου εξέρχονταν για να συμμετάσχουν στην αγρυπνία. Τα ξημερώματα μετά την παράθεση τράπεζας επέστρεφαν στις καλύβες τους. Και εκεί ο Γρηγόριος, λέγει ο Πατριάρχης Φιλόθεος, όταν τον αντίκριζαν, άλλες φορές ήταν γεμάτος σωτήρια δάκρυα και άλλες φορές το πρόσωπό του ήταν σαν από φλόγα, υπερφυσικά φωτοειδές και αλλοιωμένο. Μεταξύ των αγιασμένων ασκητών της Κήτεως Βερίας υπήρχε και ο Ιώβ. Ουδαίος στην πολιτεία και γυρεός, ο Ιώβ είχε τη λαθεμένη γνώμη πως η αδιάκοπη προσευχή πραγματοποιείται μόνο στους ησυχαστές. Ο Παλαμάς είχε το παράδειγμα των γονιών του και γνώριζε πως όλοι κοσμικοί και μοναχοί, έγκαμοι και άγαμοι, νέοι και γέροι, μπορούν να κατορθώσουν την ωραία εργασία. Με τη συνεχή επανάληψη «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», κατά την αποστολική παρένεση «αδιαλείπτος προσεύχεστε», πάση σπουδή, άνδρες και γυναίκες, σοφοί και αμόρφωτοι, πρέπει να προσεύχονται. Ο Ιώβ δεν πίστηκε και αναγκάστηκαν να διακόψουν ησυχάζοντας ο καθένας στην καλύβα του. Όταν ο Ιώβ γονάτισε στην προσευχή, ο Θεός του έδειξε έλεος και του έστειλε άγγελο για να του πει: «Τίποτα άλλο από όσα προηγουμένως ζητούσες να μην πιστεύεις, παρά μόνο σε όσα φρονεί και λέγει ο ιερός Γρηγόριος». Και ο ταπεινός γέροντας, πληροφορημένος, αναζήτησε τον μόλις 30χρονο Γρηγόριο για να ζητήσει συγχώρεση. Ο Ιώβ στο τέλος της ζωής του θα ομολογήσει: «Πολλά διδάχθηκα από τη φιλία του Γρηγορίου». Εν τω μεταξύ, στην Κωνσταντινούπολη η μητέρα των Παλαμάδων, η Καλονή, είχε καρή μοναχή με το όνομα Καλή. Μαζί της είχε τις κόρες της, Επίχαρη και Θεοδότη. Όταν κοιμήθηκε η Αγία Καλή, οι δύο αδελφές έστειλαν επιστολή και ενημέρωσαν τον Άγιο. Πολύ θαύμασε ο Άγιος την αγιότητα και την πολιτεία των αδελφών του όταν τις επισκέφτηκε. Επιστρέφοντας στη Βέρεια, τις έφερε μαζί του και τις εγκατέστησε σε γυναικείο μονίδριο εντός των τυχών, πιθανότατα το σημερινό ναό της Κυριώτισσας, ενώ ο ίδιος, κατά τον βιογράφο του, «εις το όρος επανατρέχει και την ασκητική του καλύβει». Λίγα χρόνια μετά, η Επίχαρης, χωρίς να ασθενήσει, προγνωρίζοντας το τέλος της, ειδοποίησε τα αδέλφια της. Τους προείπε για την έξοδό της από τη ζωή του κόπου και της θλίψης και με το προορατικό της χάρισμα ανήγγειλε πως μετά από λίγο θα πεθάνει ο αδελφός τους Θεοδόσιος, ενώ ο Γρηγόριος και ο Μακάριος θα αναγκαστούν να φύγουν για τον Άθωνα και από εκεί θα περάσουν μεγάλους πειρασμούς και περιπέτειες. Κατά το Φιλόθεο Κόκκινο, ο Γρηγόριος έμεινε 5 χρόνια στη σκήτη της Βέρειας, ενώ κατά τον Ιωάννη Κατακουζινό τουλάχιστον 10. Πάντως, επιδρομές Ιλυριών με σκοπό να συλλάβουν σκληραγωγημένους μοναχούς και να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στον Άθωνα. Εγκαταστάθηκαν στο ησυχαστήριο του Αγίου Σάβα κοντά στη Μεγίστη Λαύρα. Ο Γρηγόριος σε μια στιγμή έντονης προσευχής βρέθηκε σε έκσταση και είδε πως κρατούσε ένα σκεύος με γάλα, το οποίο ξεχύλιζε και χυνόταν κάτω. Η συνέχεια το γάλα έγινε ευωδιαστό κρασί που συνέχισε να ξεχυλίζει ώστε γέμισαν τα ρούχα του και τα χέρια του και το δάπεδο. Πνιγμένος από πνευματική ειδονή,
άκουσε την προτροπή ενός αγγέλου του Θεού. «Γρηγόρη, γιατί δεν δίνεις από το ποτό αυτό και στους άλλους?» Επρόκειτο για την εντολή του Θεού να συγγράψει λόγους παρενετικούς και εξόχως δογματικούς, τους οποίους οι μοναστές μελετούσαν με πολλή ακρίβεια. Έναν από αυτούς παρομοίασε την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου και την παραμονή της στα Άγια των Αγίων με τη ζωή των ησυχαστών και των ασκητών. Για λίγους μήνες ανέλαβε την ηγουμενία 200 μοναχών στη Μονή του Εσφυγμένου. Οι υποτακτικοί του ομολογούσαν πως ήταν απλός στο ήθος, ελεύθερος στη γνώμη, γλυκός στην ομιλία, ευπρόσιτος και ταπεινός, απαραχώρητος στους καταφρονητές της πνευματικής εργασίας, ελεήμων στους μεταναούντας. Ο θαυματουργός Γρηγόριος, σταυρώνοντας τα άδεια πιθάρια της Μονής, τα έκαμε να αναβλήσουν άφθονο λάδι, ενώ τα άκαρπα δένδρα με το άγγιγμά του φορτώνονταν καρπούς. Ο Μέγας Γέρον Θεολόγος Θεόκλητος Διονυσιάτης θα πει: «Βαρλαάμ είναι το όνομα ενός μοναχού λατινόφρονο μιας εποχής τεταραγμένης. Το πρόσωπον αυτό δεν συνετάραξε μόνον την εξαιρέσεων παρθενεύουσαν εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολεως, αλλά παραμένει εις την ιστορίαν και ως παράδοξον τι και ανεξιχνίαστον φαινόμενον του 14ου αιώνος. Υπήρξε τόσο δόλια και σατανική η εμφάνισή του, ώστε επί μισόν αιώνα η εκκλησία να κλειδονίζεται με την ονομαστή ησυχαστική έρηδα. Καρπός της αναταραχής αυτής ήταν να γνωρίσουμε το μεγαλείο του Παλαμά, γιατί διαφορετικά θα ήταν γνωστός μόνον στο Θεό. Ο Βαρλαάμ ο Καλαβρός από την κάτω Ιταλία εμφανίστηκε στην Ανατολή το 1326 ως μοναχός. Ήταν όμως τέκνο των αιρετικών Λατίνων, μορφωμένος μεν, αλλά με αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας ελληνικά ρούχα και έθιμα. Ο Βαρλαάμ υπήρξε αλαζόνας. Ο φίλος του και ομοειδεάτης Γρηγόριος Ακίνδυνος θα του πει: «Μόλις ήλθες στην πόλη προσπάθησες να αποδείξεις ότι κανείς άλλος δεν έχει μόρφωση». 4 χρόνια υποκρίθηκε τον Ορθόδοξο και έτσι έκλεψε τον σεβασμό όλων των αριστοκρατών και μορφωμένων. Έφτασε να εκπροσωπήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διάλογο με απεσταλμένους του Πάπα Βενεδίκτου του 12ου. Η Ορθοδοξία του περιοριζόταν στα λόγια. Αφορμή για να αποκαλυφθεί η αιρετική του προσωπικότητα δόθηκε όταν εκδήλωσε τις θέσεις του για τον ησυχασμό. Κατά τον Βαρλαάμ και όλους τους Λατίνους, η κάθαρση του νου γίνεται μέσω της φιλοσοφίας με μελέτες και διανοητικά μέσα. Η πλανεμένη αυτή άποψη και τα συνακόλουθα ατοπήματα ανάγονται στην εποχή και τα συγγράμματα του Αυγουστίνου Ιππόνος που κυριάρχησε στην καθολική αίρεση. Η αποκάλυψη του Θεού υπερβαίνει κάθε λογικό νου. Δεν την προσεγγίζουμε με τη λογική ή τη διάνοιά μας ή τις σπουδές μας, γιατί η θέωση είναι υπόθεση κοινή για εγγραμμάτους και για αγραμμάτους. Ο παντελώς αμόρφωτος Μέγας Αντώνιος και ο εξαιρετικά μορφωμένος Μέγας Βασίλειος έφτασαν σε κοινά μέτρα θεογνωσίας. Η έπαρση του Βαρλαάμ τον οδήγησε στην προσπάθεια γελιοποίησης των ησυχαστών, χαρακτηρίζοντάς τους αιρετικούς και ομφαλοσκόπους, ηρωνευόμενος τη στάση της προσευχής που μοιάζει σαν να κοιτούν τον ομφαλό τους. Απέκτησε οπαδούς και μάλιστα ίδρυσε σχολή στη Θεσσαλονίκη. Γραπτά του Βαρλαάμ διάβασε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στο ησυχαστήριό του στη Μεγίστη Λαύρα. Αναγκάστηκε να αλληλογραφήσει και να συγγράψει αποδεικτικούς λόγους. Τον Βαρλαάμ
ευθέως τον ονομάζει Λατινόφρονα και υποτελεί του αιρεσιάρχη Πάπα. Περί της αιρέσεως των Λατίνων παρομοίασε την πίστη του Πάπα με το πάθημα του ελέφαντα. Όπως το υπέρογκο αυτό ζώο, άμα πέσει δεν μπορεί να σηκωθεί, έτσι και η Δύση δεν είναι δυνατόν να σηκωθεί από την αίρεσή της. Αλλού αποδεικνύει πως η αίρεση είναι ακριβώς ίδια με την αθεία. Επίσης έγραψε πως η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι εγκεφαλική, αλλά εμπειρική και δεν μπορεί να την αποκτήσει κανείς μόνο με τη μελέτη. Για το Θεό μπορούν να μιλούν μόνον όσοι έχουν καθαρθεί. Ο Άγιος θλίβεται, διαλέγεται, αλλά υποδεικνύει τα λάθη του για να τον σώσει. Νο Βαρλάμ, θυμώ ενεκοτήτο, ξεκινά μια εμπαθή και προσωπική επίθεση κατά του οσίου Παλαμά, αυξάνοντας τη βλασφημία, την έρηδα, την ταραχή. Ο Άγιος αναγκάστηκε να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Ο υποκριτής Καλαβρός θα πει προσωπικό στον Παλαμά: «Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σου. Αντιθέτως, κάθε μέρα σε επαινώ και σε έχω για σοφό». Και ο Παλαμάς θα του απαντήσει: «Αφού υβρίζεις την ευσέβεια, εμένα υβρίζεις». Εκεί, στη Θεσσαλονίκη, ο Μέγας Αντώνιος θα εμφανιστεί στον Παλαμά και θα τον προτρέψει να συμμετάσχει στις κοινές αγρυπνίες και να στηρίζει τους μοναχούς. Το Άγιον Όρος υπογράφηκε ο ιστορικός τόμος υπέρ των ιερός ησυχαζόντων, όπου δηλώνουν άπαντες οι πατέρες ότι συμφωνούν με τον Παλαμά. Τις 22 Αυγούστου 1340 αντιμετώπισε το θάνατο της δεύτερης αδερφής του, της Ουσίας Θεοδότης. Τα τελευταία λόγια της ήταν: «Δόξα σοι, Κύριε», και με την εκπνοή της το δωμάτιο ευωδίασε. Ο Βαρλάμ, φανερά ενοχλημένος από την άμυνα του Παλαμά, κατάφυγε με το γνωστό του θράσος στο φιλικό περιβάλλον της βασιλεύουσας, όπου κατάγγειλε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα τους ησυχαστές μοναχούς ως αιρετικούς. Ο Πατριάρχης συγκάλεσε σύνοδο και ζήτησε τους ησυχαστές να απολογηθούν. Ο Παλαμάς πορεύθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ένα πλήθος Αγίων ασκητών με οράματα και θαυμαστά σημεία ειδοποιήθηκαν να συντρέξουν στον Άγιο. Έτσι, το 1341 συγκροτήθηκε σύνοδος, στην οποία έλαβαν μέρος ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, Ανδρόνικος ο Τρίτος, ο Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας, οι αρχιμανδρίτες, οι ηγούμενοι λαυρών, συγκλητικοί, στρατηγοί και πλήθος κόσμου. Εξαιτίας της σπουδαιότητάς της, η Σύνοδος συνεδρίασε στο σέμνομα της Ορθοδοξίας, το Ναό της Αγίας Σοφίας. Ο λόγος του Παλαμά, γλυκής, ορθόδοξος, πατερικός, προκάλεσε την δίκαιη ήττα του Ουνίτη, τόσο ώστε εκείνος μπρος στο μενόμενο πλήθος υποκρίθηκε πως μετανοεί. Ο Άγιος δέχθηκε τη μετάνοια και έσπευσε να τον αγκαλιάσει. Όμως ο Βαρλάμ έφυγε στην αγαπημένη του Ιταλία, στην έδρα του αιρετικού Πάπα Κλίμεντα του Πέμπτου, ο οποίος για την ένζηλη προπαγανδιστική του προσπάθεια αμέσως τον χειροτώνησε επίσκοπο Ιέρακος. Μετά την σύνοδο θα περίμενε κανείς να λήξει το θέμα. Ο θάνατος όμως του Αυτοκράτορα μόλις 4 μέρες μετά και η εξέλιξη του πολιτικού παρασκηνίου έδωσαν νέα τροπή στο θέμα. Ο προσωπικός φίλος του Βαρλάμ, Γρηγόριος Ακίνδυνος, μοναχός βουλγαρικής καταγωγής και παλιός μαθητής του Αγίου, ανέλαβε δράση. Ήταν και αυτός αιρετικός Βαρλαμίτης. Δεν άργησε το θέμα να λάβει τόση έκταση ώστε να γίνουν ξανά αναμετρήσεις και νέα σύνοδο στο ναό της Αγίας Σοφίας. Ο Παλαμάς για μια ακόμη φορά θριάμβευσε, ενώ ο Ακίνδυνος καταδικάστηκε. Με το θάνατο του Αυτοκράτορα δημιουργήθηκε πολιτικό θέμα, αφού ο διάδοχος Ιωάννης Παλαιολόγος ήταν ανήλικος. Ο Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας,
που κατά τους ιστορικούς ήταν μια προσωπικότητα με πολιτικές βλέψεις και με ιδιαίτερη επιρροή στην βασιλομήτορα Άννα, προσπάθησε να γίνει αντιβασιλέας εκτοπίζοντας τον νόμιμο κηδεμόνα Ιωάννη Κατακουζινό. Δημιούργησε μια τόσο μεγάλη πολιτική κρίση, ώστε ξέσπασε εμφύλιος. Ο Παλαμάς, που βρισκόταν ακόμη στη βασιλεύουσα, τόλμησε να ελέγξει τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τον ηθικό ξεπεσμό του. Ο Καλέκας, που μέχρι τότε είχε υποστηρίξει τις θέσεις του Αγίου, τώρα συσπυρώνεται με τον χολωμένο και καταδικασμένο συνοδικά ακίνδυνο και τον χειροτονή επίσκοπο. Ο Άγιος θα θεωρηθεί προδότης και συνεργός του Κατακουζινού. Φυλακίζεται από μοναστήρι σε μοναστήρι και τέλος, μετά τη δημόσια διαμαρτυρία του στο ναό της Αγίας Σοφίας, εγκλείεται στις φυλακές του παλατιού μαζί με τους πολιτικούς κρατουμένους. Ο Άγιος περιγράφει τον εαυτό του «εγκαθιρεγμένης ελεύθερον», φυλακισμένο αλλά ελεύθερο. Παράλληλα, το 1346, μια ψευδοσύνοδος τον απέκοψε από την εκκλησιαστική κοινωνία ως αιρετικό. Η ανάληψη του θρόνου από τον Κατακουζινό το 1347 σήμανε το τέλος της τετραετούς φυλάκισης του Παλαμά. Μια νέα σύνοδος καθαίρεσε τον Καλέκα, τοποθέτησε στον πατριαρχικό θρόνο τον Ισίδωρο και ανέδειξε σε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να χαίρεται για τον αρχιερέα της. Το κίνημα όμως των ζηλωτών που κρατούσε τα ενία της πόλης, θεωρώντας τον Άγιο άνθρωπο προσκύμενος τον Κατακουζινό, για 3 χρόνια δεν του επέτρεπε την είσοδο στην πόλη. Το Πατριαρχείο τότε τον έστειλε να διακονήσει για λίγο στη Λίμνο, όπου τέλεσε πλήθος θεραπειών και θαυματουργιών. Το 1350 επιτέλους έγινε δεκτός από το ποιμνιό του. Οι βιογράφοι του δυσκολεύονται να περιγράψουν την ημέρα της ενθρόνησης. Τέτοια υποδοχή δεν είχε ξανασυμβεί σε αρχιερείς ή σε αυτοκράτορες. Χιλιάδες λαού, γένος ομού και ηλικία πάσα, κρατώντας εικόνες και ψέλνοντας αναστάσιμους ύμνους, επεφημούσαν την είσοδο του Αγίου. Η ησυχαστική έρηδα συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Η αίρεση είχε μεγάλες διαστάσεις, ενώ πολλοί αρχιερείς, φοβούμενοι ότι οι μοναχοί παίρνουν μεγάλο κύρος στα μάτια του λαού, αντιδρούσαν. Ο φυσικός θάνατος του ακινδύνου δεν βοήθησε στην ειρήνη. Ομοειδεάτες του ανάγκασαν τον Άγιο να απολογηθεί για ακόμη μια φορά στη Σύνοδο των Βλαχερνών το 1351. Ξανά ο Παλαμάς δικαιώθηκε και η απόφαση εξαιτίας της σπουδαιότητάς της συμπεριλήφθηκε στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Τις μη ομολογούς διότι το λάμψαν από τον Κυρίου εκ της θείας αυτού μεταμορφώσεως φως, είναι άκριστο και φυσική χάρη, πέραξη, ενέργεια... 3 χρόνια μετά, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη για να αποκαταστήσει τις ταραγμένες σχέσεις του αυτοκράτορα Κατακουζινού και του διαδόχου Ιωάννη Παλαιολόγου, συνελήφθη από τους Τούρκους στο λιμάνι της Καλλίπολης. Στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας που οδηγείται, ενισχύει τους συνεχμαλώτους του, ενώ ελέγχει τη μουσουλμανική πίστη. Οι Τούρκοι θα τον κακομεταχειριστούν για να δεχθεί στο ασθενικό σώμα του πολλές πληγές υπέρ της ευσεβίας, στεφανούμενος ως μάρτυρας. Ο εμμύρης των Τούρκων Οσμάν, γνωρίζοντας τον Άγιο, εντυπωσιάστηκε και τον προκάλεσε σε επίσημους θεολογικούς διαλόγους, όπου ο Παλαμάς απέδειξε την ανωτερότητα της Ορθοδοξίας έως την απελευθέρωσή του με την καταβολή λύτρων. Γυρίζοντας στη Θεσσαλονίκη, μόνο με την προσευχή του λύτρωσε τον τόπο από φοβερή ανομβρία. Συγκλώνησε ακόμη περισσότερο με τη θαυματουργική του δύναμη όταν στην αγρυπνία των γενεθλίων της Θεοτόκου
ακούμπησε τα τυφλά μάτια της μοναχής Ελεοδόρας και της έδωσε το φως της. Τα 1359, με βαριές σπλαχνικές ενοχλήσεις, θα καταπέσει στην επιθανάτιο κλίνη. Η ζωή του υπήρξε τόσο παράλληλη με την ταραγμένη βιωτή του Χρυσοστόμου, ώστε οι σύγχρονοί του να τον ονομάζουν Νέο Χρυσόστομο. Η αναχώρησή του συνέβη, όπως από πολύ καιρό το είχε προειπεί στους μαθητές του, αμέσως μετά τη γιορτή του Αγίου Χρυσοστόμου. Στις 14 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές «Στα ευουράνι, στα ευουράνι», κοιτώντας προς τον ουρανό, μέσα σε μια υπερφυσική φωτοχυσία, εξέπνευσε. Είχε συμπληρώσει 63 χρόνια ατελείωτων κόπων και αγώνων. Γρηγορίου του Αγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, του Συνοδικός Μαρλάν και Ακίνδυνων, τους αρχηγούς διεφευρέτας με γερομερέσεων καθενόντος, της δέκτηνης του Χριστού Εκκλησία και των αληθινών δογμάτων, σοφός και γενναίος προπολεμήσαντος και συνάμεση τιμόνης και διαδέξεση, και των λοιπόν πατέρων κοινωνούς,